Λοιπόν, σύντροφοι και φίλοι, το να μιλάει κανείς 100 χρόνια μετά περίπου για ένα βιβλίο που γράφτηκε πριν, είναι εξαιρετικά σύγχρονο. Και αυτό εξαρτάται από το περιεχόμενο του βιβλίου. Τα εισδήματα της τακτικής και της στρατηγικής του κομμουνιστικού κινήματος πάντα ήταν και είναι στην επικαιρότητα. Και ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε ένα βιβλίο που γράφτηκε σε μια σπουδαία εποχή από το μεγαλύτερο επαναστάτη του προηγούμενου αιώνα. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι η συζήτηση πάνω στο βιβλίο «Αριστερισμός, παιδική αρρώστια του κομμουνισμού» είναι μια συζήτηση που συγκεντρώνει εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλο το κίνημα της αριστεράς. Για να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε τις περιγραφές του Λένιν, για τις τακτικές που εφαρμόσε την εποχή του. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο να δώσουμε κάποια, κάποιες ιστορικές, ιστορικά γεγονότα τα οποία καθόρισαν την εποχή, αλλά και καθορίστηκαν από αυτά. Αλλά και η εποχή καθορίστηκε από αυτά. Για να μπορούμε με Μεγαλύτερη, με καλύτερη προσέγγιση να στηρίξουμε τις ε, τοποθετήσεις και τους τρόπους που αντιμετώπισε τα γεγονότα. Θεωρώ λοιπόν ότι τα γεγονότα λίγο πριν από τον 20ο αιώνα όπως είναι το 1861 όπου ο Τσάρος Αλέξανδρος ο δεύτερος μετά την ήττα της Ρωσίας από τους Αγγλογάλους στον πόλεμο της Κρυμαίας καταργεί τυπικά έστω τη δηλοκτησία με νόμο τη στη Ρωσία 56 χρόνια, μια γενιά δηλαδή, πριν από, τον Οκτωβριαν... πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση είναι ένα στοιχείο σημαντικό για το τι και πώς αντιμετωπίστηκε η κατάσταση μετά. Ταυτόχρονα σημαντικό είναι να πούμε ότι στη Δυτική Ευρώπη η κατάσταση είναι διαφορετική από αυτή την άποψη. Η Γαλλική Επανάσταση έχει γίνει 100 χρόνια πριν, 1871-1891, ενώ το Μάρτι του 1871 δηλαδή δέκα χρόνια μετά την κατάρριξη της δουλοκτησίας στη Ρωσία, στη Γαλλία, στο Παρίσι, γίνεται η επανάσταση των κομμουνάρων. Αυτές οι δύο συγκρίσεις αναφέρονται για να επισημάνω τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη Δύση στη Δυτική Ευρώπη και στη Ρωσία. Τουλάχιστον στο επίπεδο των συνειδήσεων. Έτσι λοιπόν είναι διαφορετική η είσοδος του 20ου αιώνα στη Δυτική Ευρώπη. Διαφορετικές είναι οι εξελίξεις στη Ρωσία στην είσοδο του 20ου αιώνα. Στην Ευρώπη η η αστική τάξη, ο αστικός κοινοβουλευτισμός υπόσχεται δημοκρατικές ελευθερίες σε όλους, η βιομηχανική ανάπτυξη στηριγμένη στα άλματα των επιστημών και της τεχνολογίας τρέφει προσδοκίες διαρκούς οικονομικής πρόοδου. Ανάλογη εφορία επικρατεί αρχικά στο χώρο των τεχνών. Ακόμα και οι ηθικές αξίες αναβαθμίζονται. Οι γνώσεις αυξάνουν, αυξάνονται, βαθαίνουν, επαναστατικοποιούνται. Αποκαλύπτονται μέρη της πραγματικότητας. Στις επιστήμες της φύσης, στις κοινωνιολογικές επιστήμες, ο 19ος αιώνας κληροδοτεί στον 20ο αιώνα επαναστατικές ιδέες Κατατομής. Το πολιτικό περιβάλλον καθορίζεται από πρωτοφανέρωτη όξυνση ενδοαστικών και ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών που τελικά οδηγούν σε δύο παγκόσμιους πολέμους. Από την ανάπτυξη των κοινωνικών και πολιτικών αντιθέσεων και συγκρούσεων ανάμεσα στις διαφορετικές τάξεις σε εθνική και διεθνή κλίμακα. Έτσι τον Αύγουστο του 14 ξεσπά ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η κατάσταση στη Ρωσία είναι διαφορετική. Το 1905 έχουμε την πρώτη επανάσταση, η οποία έχει χαρακτήρα ενάντια στα κατάλοιπα του τσαρισμού. Η η επανάσταση το 1905 ο χαρακτήρας επανάστασης δεν φαίνεται να είναι ακόμα ξεκαθαρισμένος. Η πάλι στη Ρωσία είναι εναντίον των κατάλοιπων της φεουδαρχικής εποχής, τόσο στα επίπεδα της οικονομίας, όσο και στα επίπεδα της διαχείρισης εξουσίας. Το 14, που ξεσπάει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αρχίζει να αχνοφαίνεται η διαφοροποίηση των πολιτικών ανάμεσα στη Ρωσία και στη Δυτική Ευρώπη. Ο Λένιν το Σεπτέμβριο του 2014 καλεί από τη Βέρνη που βρίσκεται το, τους κομμουνιστές να μετατρέψουν τον εμπεριαλιστικό πόλεμο σε εμφύλιο πόλεμο. Τον ακολουθούν λίγοι οι Μερσεβίκοι στη δυτική Ευρώπη συντάσσονται με τις αστικές τάξεις των χωρών τους και συμμετέχουν στον πόλεμο. Το κλίμα στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από διαδηλώσει στις πρωτεύουσες των μεγάλων χωρών υπέρ του πολέμου. Στη Ρωσία το 14. Οι Μπολσεβίκοι και ορισμένοι Μπολσεβίκοι αντιδρούν στον πόλεμο, τάσσονται ενάντια και πηγαίνουν εξωρία. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι καταστάσεις είναι διαφορετικές. Το 16 ο Λένιν γράφει τον υπεριαλισμό και δίνει το χαρακτήρα, ένα νέο χαρακτήρα, περιγράφει τη νέα εποχή, και δίνει ένα νέο χαρακτήρα στην Επανάσταση. Η Επανάσταση χαρακτηρίζεται σαν προληταριακή. Από αυτό το χαρακτηρισμό προκύπτουν οι διαφορές επί της ουσίας πια των τακτικών ανάμεσα στους Μπολσεβίκους και στους Σοσιαλδημοκράτες. Στη Ρωσία, όπου η αστική τάξη είναι αδύναμη, δεν έχει προλάβει να συγκροτηθεί, δεν έχει φτιάξει τις δομές της και υπό το βάρος του πολέμου των θυμάτων και της αδυναμίας της εξουσίας του Τσάρου να ανταποκριθεί στα προβλήματα που βάζει ο πόλεμος και με την τακτική των Πολσεβίκων με, τη σαφή, με το προς, σαφή προσανατολισμό της τακτικής των, των Πολσεβίκων να περάσει η εξουσία στα χέρια της εργατικής τάξης, οδηγούμαστε στην Επανάσταση του Οκτώβρη του 17. Έχει μεγάλη σημασία βέβαια να δει κανεί τις τακτικές που, ακολούθησε, που, ακολούθησαν οι Πολσεβίκοι από το Φλεβάρι του 17 μέχρι τον Οκτώβρη του 17. Είναι αξιοσημείωτο, το είναι η εναλλαγή των τακτικών που εφάρμοζαν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες στις συνθήκες που επικρατούσαν κάθε φορά στη χώρα, αλλά και τον τρόπο που επηρεαζόντουσαν μέσα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Όλα αυτά γίνονται στη διάρκεια του πολέμου. Και συνδέονται με αυτόν. Στις 8 του Μάρτη γίνεται μεγάλη διαδήλωση στην Πετρούπολη και μεγάλα τμήματα του στρατού ενώνονται με τους εξεγερμένους. Σχηματίζεται ξανά το Σοβιέτ της Πετρούπολης, μια ιδέα που είχε γεννηθεί με αυθόρμητο τρόπο το 1905 και σχηματοποιείται στην Επανάσταση του Οκτώβρη. τον Απρίλη του 17, ο Λένιν έρχεται, από το, έρχεται στη Ρωσία, το κίνημα και, βάζει, και θέτει τις του Απρίλη, δηλαδή το πρόγραμμα της Επανάστασης. Τον Αύγουστο του, του 17, στο έκτο συνέδριο του κόμματος, διαπιστώνεται υποχώρηση των δυνάμεων της Επανάστασης, αποσύρεται το σύνθημα όλη η εξουσία στα Σοβιέτ και ο Λένιν ότι η εξουσία μπορεί να πάρθει μόνο με βίο τρόπο με τα όπλα. Θα, η Επανάσταση θα είναι ένοπλη. Στις 25 του Οκτώβρη είναι γνωστό ότι η Επανάσταση γίνεται επιτηγάνι Από εκεί και πέρα, μέχρι το 20 που φτάνουμε στη συγγραφή του βιβλίου Αριστερισμός, του βιβλίου του Αριστερισμού, κυριαρχεί στη Ρωσία εμφύλιος πόλεμος. Τα γεγονότα που αναφέρονται στον αριστερισμό, μπορούμε να πούμε ότι έχουν δύο διαστάσεις. Η μία έχει να κάνει με τον απολογισμό και την περιγραφή των γεγονότων που έγιναν στη Ρωσία και η άλλη έχει να κάνει με το τι κατά τη γνώμη τους, κατά τη γνώμη των Πολσαβίκων, του λένε, πρέπει να γίνει στη Δύση, πρέπει να γίνει στη Δυτική Ευρώπη. Τι πρέπει να συμβεί. Οι τακτικές, οι εναλλαγές των τακτικών που εφαρμόζει ο Λένιν, πρωτεύοντα στόχο και ρόλο έχουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο που εφαρμόζονται. Ενσωματώνει, ενώνει στο εκάστοτε παρόν το παρελθόν και το μέλλον. Άλλοτε υπερισχύει το παρελθόν και άλλοτε το μέλλον. Επι, επιχειρεί να πατρέψει στο τώρα ιδέες που προέρχονται από το μέλλον με μορφές που προέρχονται από το παρελθόν και επιβάλλονται από τη δύναμη της συνήθειας. Με στόχο την ανατροπή και τη σκαθιέρωση μιας απελευθερωτικής, ουσιαστικά δημοκρατικής μορφής. Το αποτέλεσμα κάθε φορά εξαρτάται από τον συσχετισμό των δυνάμεων. ένα συσχετισμό δύναμης ο οποίος επηρεάζεται πολυπαραγοντικά, διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια, διαμορφώνεται και διαμορφώνει κατά τη διάρκεια της ταξικής πάλης. Επιζητά κάθε φορά να πατά σταθερά πάνω στην πραγματικότητα και να κάνει τα μεγαλύτερα δυνατά βήματα προς τα μπρος. Με τα και επαναστατικά προς τα μπρος, όταν βρίσκεται το κίνημα σε επίθεση, προσπαθεί τις μικρότερες δυνατές υποχωρήσεις όταν το κίνημα βρίσκεται σε άμυνα. Χαρακτηριστική περίοδος επιθετικής τακτικής είναι η περίοδος κατάληψης εξουσίας από το Φλεβάρι του 17 μέχρι τον Οκτώβρη του 17. Μετά, την επικράτηση, μετά τον εμφύλιο πόλεμο, τα πράγματα δυσκολεύουν. Αναγκάζεται σε συμβιβασμού. Χρησιμοποιεί μορφές που έρχονται σε σύγκρουση με το περιεχόμενο. Δηλαδή, προχωρά σε συμβιβασμούς με άλλα κόμματα, ακόμα και με αστικά κόμματα, Προχωρά στην αγροτική μεταρρύθμιση όπου δίνεται γη στους αγρότες και συμμαχή με τους εσέρους. Εφαρμόζει το 1918 τον τεϊλωρισμό στην παραγωγική διαδικασία. Το 1920 οι μεγάλες αναστατώσεις που οδήγησαν και στις μεγάλες αλλαγές των συσχετισμών δυνάμειων φαίνεται να έχουν, αν όχι τελειώσει, τουλάχιστον ηρεμήσει. Είναι η εποχή που ο Λένιν τον Απρίλιο του 20 γράφει τον αριστερισμό, κύρια απευθυνόμενος στη, στο κομμουνιστικό κίνημα της Δυτικής Ευρώπης και εν ώψη μάλιστα του δεύτερου συνεδρίου της Τρίτης Διεθνούς, η οποία πραγματοποιείται στη Μόσχα τον Ιούλιο. Έχει το κύρος μιας επανάστασης που πέτυχε, που νίκησε απευθύνεται σε ένα χώρο όπου το παιχνίδι, η ιστορία έχει παίξει ένα περίεργο, θα λέγαμε, παιχνίδι. Δεν ακολούθησε γραμμική εξέλιξη. Δηλαδή, θέλω να πω, το λογικό θα ήταν η Επανάσταση, θα περίμενε κανείς, αν η ιστορία εξελισσόταν με γραμμικό τρόπο, όπως δεν συμβαίνει. Θα περίμενε κανεί η, επανάσταση να γίνει στη Δυτική Ευρώπη, να είναι αυτό ο κανόνα και η διομορφία να είναι η Ρωσία. Όπου επικρατεί ακόμα, επικρατούν ακόμα φεουδαρχικέ σχέσει στην αρχή του 20ου αιώνα. Συμβαίνει το αντίστροφο. Νικάει η επανάσταση στη Ρωσία. Η διομορφία γίνεται κανόνας. Το κομμουνιστικό κίνημα έχει κέντρο πια τη Ρωσία. Το παράδειγμα, το υπόδειγμα της Ρωσίας είναι παράδειγμα για τις περιοχές που φαινόταν να βρίσκονται πιο μπροστά στον επαναστατικό βηματισμό. Αυτό από μόνο του δημιουργεί στη φυσική λέμε μια ανομαλία. η λύση του προβλήματος είναι δύσκολη. Το υπόδειγμα της Ρωσίας είναι δύσκολο να εφαρμοστεί στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αυστρία, στην Ουγγαρία, όπου οι αστικές τάξεις έχουν την πλήρη εξουσία. Έχουν θεμελιώσει την οικονομική τους θέση, έχουν δημιουργήσει όπως ο ίδιος ο Λένιν αναφέρει και μέσα στον αριστερισμό, ένα στρώμα εργαζομένων οι οποίοι δρούν σαν α, τρίτη φάλαγγα. Είναι επιθετικός πάντα στους προσδιορισμούς του μέσα στο εργατικό κίνημα. Και δεν είναι το μέγεθος αυτού του στρώματος σε σχέση με την υπόλοιπη εργατική τάξη. Είναι ότι λειτουργούν σαν φάρος προσδοκιών για την υπόλοιπη εργατική τάξη. Σαν σφουγγάρι που τραβούν τις προσδοκίες του συνόλου της ή ενός μεγάλου τμήματος της εργατικής τάξης. Η διαδικασία της ενσωμάτωσης του εργατικού κινήματος μέσα στο, στον αστικό προσανατολισμό είναι μια πραγματικότητα στη Δύση που δεν ήταν στην Ρωσία. Έτσι η διεθνοποίηση του επαναστατικού κινήματος συναντά μεγάλες δυσκολίες. Αν στη Ρωσία η λύση το ζήτημα της πάλης ανάμεσα, στις δύο, ανάμεσα στα δύο κύρια ρεύματα του επαναστατικού κινήματος των Μπολσεβίκων και των Μεσοβίκων και των Μεσοβίκων λύθηκε με πλήρη επικράτηση και διάλυση των επικράτηση των Πολσεβίκων και διάλυση των Μελσεβίκων, στη Δύση δεν συμβαίνει αυτό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που συνέβη στο συνέδριο του U του ανεξάρτητου τέλος πάντων σοσιαλιστικού κόμματος, του USPD της Γερμανίας, που γίνεται τον Οκτώβριο του 1920, θυμίζω ότι το βιβλίο Αριστερισμός έχει γραφτεί, έχει δημοσιευθεί τέλος πάντων τον Απρίλιο του 20, έχει μοιραστεί στους αντιπροσώπους του δεύτερου συνεδρίου της Τρίτης Διεθνούς, που έγινε στη Μόσχα τον Ιούλιο, έχει μεταφραστεί και εκδοθεί σε, έχει μεταφραστεί σε τρεις γλώσσες και έχει εκδοθεί σε αντίστοιχες πρωτεύουσες, Αγγλία, Γερμανία Ιταλία. Και βέβαια έχει δώσει ουσιαστικά τη γραμμή για το χαρακτήρα της Επανάστασης που πρέπει να γίνει και στη Δύση. Αυτό που έγινε στη Ρωσία πρέπει να γίνει και στη Δύση. Το αποτέλεσμα που υπήρξε στη Ρωσία όμως δεν υπάρχει στη Δύση. Στο συνέδριο αυτό του USPD που το αναφέρω γιατί είναι χαρακτηριστικό, νικούν οι αριστεροί, οι Μπολσεβίκοι, παίρνουν την πλειοψηφία, αλλά το κίνημα διασπάται. Και διασπάται κάθετα και σε πολιτικό επίπεδο και στο επίπεδο του εργατικού κινήματος. φαίνεται και έχει σημασία ότι διασπάται στο επίπεδο του εργατικού κινήματος γιατί η εργατική τάξη στην Γερμανία παρόλο ότι ήταν η δυνατότερη εργατική τάξη εκείνη την εποχή στην Ευρώπη δεν επαναστατεί ενιαία ενάντια στην αντίδραση. Δεν έχουν την ίδια άποψη όλοι. Φαίνεται λοιπόν ότι πάνω από το δίκαιο των ετοιμάτων την ορθότητα των συνθημάτων που εκφράζουν κάθε φορά με την πολιτική τους τακτική οι κομμουνιστές, βρίσκεται η συνισταμένη της συλλογική συνείδηση των εργατών, που διαμορφώνεται από αυτό που έχουν κεκτημένο κάθε φορά και από αυτό που πιστεύουν ότι οι ίδιοι μπορούν να κατακτήσουν. Για αυτό το ζήτημα ο Έγκελς γράφει, έχει γράψει παλιότερα για τους κομμουνιστές. Λέει, οι πραγματικοί κομμουνιστές θα πρέπει να είναι έτοιμοι να περάσουν μέσα από όλα εκείνα τα στάδια και τους συμβιβασμούς που έχει δημιουργήσει η πορεία της ιστορικής εξέλιξης και όχι αυτή οι ίδιοι. Είναι μια φράση που τη χρησιμοποιεί και ο Λένιν στο βιβλίο του, για να αντιμετωπίσει τους αριστερούς κομμουνιστές της Γερμανίας που ζητούσαν, αφού έχουν δίκιο, να νικήσουν κιόλας. Να κάνουν πράξη αυτό που αυτοί ήδη έχουν καταλάβει ότι είναι σωστό και επομένως πρέπει να επιβληθεί στο σύνολο της χώρας της τάξης. Στην εποχή μας συντροφή, με το πλεονέκτημα βέβαια των 100 χρόνων που μας χωρίζουν από την Οκτωβριανή Επανάσταση, θα τολμήσουμε να κάνουμε ένα σχόλιο. Για τα ζητήματα της διαλεκτικής, και επειδή χρειάζεται ένας σεβασμός σε αυτά τα ζητήματα για την ακρίβεια της διατύπωσης, θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω, το κείμενο. Είμαστε πιστοί στη μέθοδο σκέψης, αλλά και έτοιμοι να ανατρέψουμε αυτό που μέχρι χθες θεωρούσαμε δεδομένο. Για παράδειγμα, σχετικά με τη διαλεκτική σχέση μορφής και περιεχομένου. Το περιεχόμενο καθορίζει τη μορφή, όσο και η μορφή το περιεχόμενο με κυρίαρχο όμως στοιχείο της σχέσης αντίθεσης, το πρώτο, το περιεχόμενο. Για παράδειγμα, ο τεϊλωρισμός και η στρατιωτικοποίηση του κόμματος δεν αλλάζουν την ουσία τους επειδή είναι στην υπηρεσία του εργατικού κράτους. Η αντιμετώπιση των συνδικάτων σαν τυπικά εξοκοματικές οργανώσεις, όπως αναφέρει ο Λέινις στο βιβλίο του, δεν βοηθά να λειτουργήσουν σαν οργανώσεις σχολεία της εργατικής τάξης για τη διαχείριση και την κατάκτηση της εξουσίας. Έτσι, το περιεχόμενο επηρεάζεται από τη μορφή και εν τέλει, αν δεν μπορεί να την ανατρέψει, αλλοιώνεται και υποτάσσεται σε αυτήν. Η διαλεκτική λοιπόν δεν είναι παιχνίδι. Το παράδειγμα του Λένιν είναι πιστικό. Αφομείωνε τις μορφές, τις χρησιμοποιούσε, τις ανέτρεπε, αυτές που ίδιος εφάρμοζε, προσιλωμένο σε ένα στόχο που καθοριζόταν από το περιεχόμενο. Υπολογίζοντας τις συνθήκες της εποχής του, επίπεδο ανάπτυξης παραγωγικών δυνάμεων, κατάσταση εργατικής τάξης, συνείδησης, διεθνή κατάσταση, παίρνει μέτρα, ελπίζει προσωρινού χαρακτήρα. Ευελπιστεί ότι με μοχλό το κόμμα, οι Μπολσεβίκοι θα ήταν ικανοί να κάνουν την υπέρβαση, να δημιουργήσουν τις δυνατότητες, η εργατική τάξη να κάνει έγκαιρα μια νέα επανάσταση, σε εισαγωγικά, και να πάρει η ίδια στα χέρια της τη διεύθυνση της οικονομίας, όπως αναφέρει στο ίδιο βιβλίο. Αυτό όμως δεν συνέβη. Η εργατική τάξη, οι επαναστατικές δυνάμεις εποχής, το κόμμα, δεν μπόρεσαν να κάνουν κυρίαρχο το αναδιόμενο επαναστατικό περιεχόμενο της Οκτωβριανής Επανάστασης τελικά επικράτησαν αντιδημοκρατικού, παύλα συγκεντρωτικού τύπου μορφές διαχείρισης εξουσίας. Σήμερα οι συνθήκες αλλάζουν. Στην εποχή κυριαρχίας των πολυεθνικών πολυκλαδικών μονοπωλίων, των ποιοτικά εξελισσόμενων ολοκληρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ναύτα κλπ, της μονοπωλιακής συγκέντρωσης της γης και συρρήκνωσης του αγροτικού πληθυσμού, συρρήκνωσης των παραδοσιακά ενδιάμεσων στρωμάτων, υπερδιόγκωση και κυρίαρχη παρουσία του χρηματοπιστωτικού τομέα, διαβάζω από το βιβλίο που των συντρόφων για το παρόν και το μέλλον της αριστεράς, Βαθέματο λοιπόν της διαρθρωτικής ανισομετρίας στο διεθνή καταμερισμό, της τάσης επαναχάραξης των συνόρων, των γεωστρατηγικών συμμαχιών, του ξαναμοιράσματος των αγορών και των δρόμων του εμπορίου, της δημιουργίας νέων κρατών, προτεκτοράτων, κρατών προτεκτοράτων και ξεσπάσματος υπερτοπικών πολέμων, είναι ανάγκη να πατήσουμε στο μικρό που είμαστε και στο μεγάλο που μας ταξιδεύει. Στην ύπαρξη, στο χώρο της κομμουνιστικής αριστεράς, πληθώρας πολύμορφων συλλογικοτήτων και κομμάτων, που αναζητούν πρωτοπόρο ρόλο μέσα στην πλήρη πρωτοπόρο ρόλο μέσα σε ένα κείμενο, μέσα σε ένα κίνημα που ταλαντεύεται ανάμεσα στην πλήρη ενσωμάτωση και την περιορισμένη αμφισβήτηση της αστικής πολιτικής. Οι, προσπάθειε οι προσπάθειες αυτές που διασπείρονται σε χώρους πολιτικής θεωρίας και πράξης εκφανίζουν μια αξιοπρόσεκτη αντοχή Κυριαρχούνται βέβαια από απόψεις και πρακτικές που εδράζονται σε αναλύσεις της προηγούμενης εποχής. Η ζωή όμως μας πρόχνει με επιμονή να αναζητήσουμε το δρόμο της χειραφέτησης από την αστική πολιτική. Να αναζητήσουμε τις μορφές, τους δρόμους που οδηγούν στην κομμουνιστική απελευθέρωση. Γνωρίζουμε βέβαια ότι ο δρόμος των μνημονίων που εναγόνια αγώνια προσπαθούσε να μας πείσει χθες ο κύριος Τσακαλώτος στη Βουλή, επιστρατεύοντας ακόμα και το Μάρξ, δεν είναι ο δρόμος που οδηγεί στο σοσιαλισμό. Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτός ο δρόμος μπορεί να αποτελείται, δεν μπορεί να αποτελείται από μη τεμνόμενα σύνολα στόχων. Ένα στο χώρο του καπιταλισμού σήμερα και το άλλο στο χώρο του κομμουνισμού αύριο. Γνωρίζουμε επίσης ότι δεν είναι πρωτοπόρες αντιλήψεις αυτές που θεωρούν ότι ο ρόλος και τα καθήκοντα τις πλειοψηφία της εργατικής τάξης μπορούν να αντικατασταθούν από ένα μαχητικό τμήμα της. Ότι ο ρόλος και τα καθήκοντα ενός πολιτικού μετόπου μπορούν να αντικατασταθούν από ένα πρωτοπόρο κόμμα. Ότι ο ρόλος και τα καθήκοντα των μελών του κόμματος μπορούν να αντικατασταθούν από μια φωτισμένη σε εισαγωγικά ηγεσία. Οι πρωτοπορίες σε εισαγωγικά που έχουν αυτή την αντίληψη, απλά δεν είναι πρωτοπορίες. Γιατί αυτές οι τακτικές καταλήγουν στα ίδια αποτελέσματα με τις δεξιές συμπεριφορές. Τα καθήκοντα της πρωτοπορίας είναι πολύ μεγαλύτερα από αυτά που κάποια τμήματα, τμήματά της αντιλαμβανόμαστε. Ένα απόσπασμα του Λένιν, να πούμε και κάτι ακριβώς έτσι όπως το λέει, για τις πρωτοπορίες αναφέρει, θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω και αυτό, μόνο με την πρωτοπορία δεν μπορούμε να νικήσουμε. Θα ήταν όχι απλώς ανοησία, αλλά και έγκλημα να ρίξουμε μόνη της την πρωτοπορία στην αποφασιστική μάχη, προτού όλη η τάξη, προτού οι πλατιές μάζες, να έχουν πάρει θέση ή ανοιχτή υποστήριξη της πρωτοπορίας ή τουλάχιστον ευμενούς ουδετερότητας απέναντί τη, που θα τις κάνει εντελώς ανίκανες να υποστηρίξουν τον αντίπαλο. Και για να φτάσει πραγματικά όλη η τάξη και για να φτάσουν πραγματικά οι πλατιέ μάζε των εργαζομένων και καταπιεζομένων από το κεφάλαιο στο σημείο να πάρουν μια τέτοια θέση, δεν αρκεί μόνο η προπαγάνδα, μόνο η ζήμωση. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται η πολιτική πείρα των ίδιων των μαζών. Αυτός είναι ο βασικός νόμος όλων των μεγάλων επαναστάσεων, που τον επιβεβαίωσε τώρα με καταπληκτική δύναμη και παραστατικότητα, όχι μόνο η Ρωσία, αλλά και η Γερμανία, από την ανάποδη μεριά. Σύντροφοι και συντρόφισσες, το τι δεν είναι, μπορεί να είναι ένα βήμα πριν από το είναι. Η τεχνολογική ορίμαση της εποχής μας αυξάνει τις δυνατότητες της χειραγώγησης, αλλά και την αναγκαιότητα της χειραφέτησης. Αυτός ο δρόμος της χειραφέτησης, δηλαδή ένα πρόγραμμα για την εποχή μας με κομμουνιστική προοπτική, είναι το μεγάλο ζητούμενο σήμερα. Είναι ένας χώρος έρευνας και πράξης που δεν είναι παρθένος. Χιλιάδες είναι οι προσπάθειες που γίνονται διεθνώς. Μόνο στην Αθήνα, αν περιστασιακά ανατρέξει κανείς στο διαδίκτυο, θα διαπιστώσει ότι κάθε μέρα πάνω από δύο συναντήσεις, εκδηλώσεις, αγωνιστικές κινητοποιήσεις συμβαίνουν καθημερινά. Μόνο στην Αθήνα. Στην εποχή μας ένα επιπλέον νέο χαρακτηριστικό είναι η παγκοσμιο, παγκοσμιο, παγκοσμιότητα του, συστη, του ζητήματος αλλά ταυτόχρονα και οι, τελε, και οι τεχνολογικές δυνατότητες συλλογικής επεξεργασίας. Διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις διασύνδεσης του μέρους με το όλον Η διαμόρφωση του συλλογικού διανοούμενου και ενώ τάξη πρωτοπορίες συνείδηση που θα μπορεί να επεξεργαστεί και να πραγματοποιήσει το επαναστατικό άλμα της εποχής είναι μια πραγματικότητα. Αυτές οι συζητήσεις των ομίλων του Κορδάτου και του ομίλου μαρξιστικών ερευνών συμβάλλουν νομίζω κατελάχιστο σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ.